Τι γυρεύκεις ρε εσύ. Τι γυρεύκεις μέσα στο σπίτι μου. Τα σύνορα είσαι δάμε και εγώ δώσουν πάνω από μία μέσα στο μπανιό. Θα σε σκοτώσω ρε. Τι γυρεύκεις δάμε. Λούκα σε παρακαλώ. Λούκα να σε εξηγήσω. Λούκα. Τι γυρεύκεις δάμε. Μόνο λίγο θα μέσα στο σπίτι σου. Με τσαμπουκά με δέτσι θέλω. Και έλα να μην πείσαι τίποτε για αυτόν. Κάτω αγγελκά σου. Θα σε σκοτώσω ρε. Τον ήθελες να με διώξεις να πάω ταξίδι, να. Για να κουβαλήσεις εσύ. Και ότι ήθελε έπρεξαν σου τα για το μωρό. Εγώ φταίω. Εγώ δεν πήγα μέσα σπίτι με τσαμπουκά, με τέτοι θέλω. Ούτε καν να ανοίξει την πόρτα αν έλεγε. Σκάσεις, άκουσες. Να με μιλάς. Και φύγω σπίτι μου. Φύγε τώρα μέσα στο σπίτι μου. Τώρα, δεν πάω από πότε. Και αν τολμήσεις να γυρίσεις σε την παρότητα, να κάνεις μαζί μου. Άκουσες. Φύγε έξω από σπίτι μου. Το στρέσω σου είναι σε όρια. Θα μου πεις εσύ τι θα κάνω με την γυναίκα μου, άκουσες. Και φύγε αμέσως στο σπίτι μου να μέσω ανοίξω και λες. Φύγε! Ανδρέα, φύγε, σε παρακαλώ για μένα, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Θέλεις άλλο, ρε. Σκόκλησε. Εσύ σε γουστάρει, εσύ σε θέλει. Ενίσχυσε εγωισμό πάνω σου. Τι είπα, τίποτε. Αξιοπρέπεια μηδέν. Όχι. Θα τη διεκδικώ ώσπου να πεθάνω. Γιατί εσύ αξίζει να είσαι έτσι για να κάνω δίπλα σου. Και 10 μωρά να κάνεις εγώ θα συνεχίσω να τη θέλω. Θα με μου πεις τίποτα, ακούσες. Τίποτα να με μου πεις. Ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω. Για συμπάνω του το μωρό μου. Έγκρισε εμπάς το μωρό μου. Τούτο θέλω να ακούσω. Πέ μου. Oh, no, baby, la cita.
Αντρέα, θες να πιούμε μαζί καφέ ή να φύγω? Ό,τι θέλεις κάνω, μην νοιάζει. Δεν υπάρχει για μένα. Να δω σκληρά πράγματα. Πολύ. Ρε μωρό μου. Μου φέρεσε χειρότερα και σκληρότερα από τότε, από το Σεπτέμβρη. Που έκανα τέλος πάντων αυτά που έκανα. Τι να κάνουμε, έτσι είμαι εγώ. Θυμώνω για τα παλιά και για τα καινούργια, είμαι πελός. Όχι, αγόρι μου. Δεν είσαι πελός. Αντρέα, κάνω ό,τι μπορώ. Πήγα, αγόρασα δώρα για το μωρό. Τα πήγα στην Έλενα. Σου είπα να κάνεις ό,τι θες, αρκεί να σε βλέπω ευτυχισμένο. Μια κουβέντα είπα. Ας την να πέσει χάμω. Εντάξει. Έγινε και κάτι άλλο και είμαι χαλιά. Αλλά τη γνώμη σου για την Έλενα ξέρουμε τι. Δεν την ξεχάνω. Ναι. Αντρέα, γεια σου. Συγγνώμη που ενοχλώ. Με χάλια. Να πάω να τραβήσω τα καλώδια να σταματήσω να αναπνέει. Να ησυχάσω. Τι λέει, Αντρέα, να είσαι σε κρίση, τι λέει πάλι. Πάω στο νοσοκομείο, λαλό. Να τη σκοτώσω. Ούτε φορά δεν μου γλιτώνει. Να τη σκοτώσω, σα με κλείσουν μέσα. Περίμενε. Να βρεθούμε για μένα. Μην κάνει καμία πλακία, σε παρακαλώ. Είσαι αντέρας. Δεν είσαι η μαμά μου. Είσαι ένας αίμονας μεταμορφωμένος. Γιατί με γέννησε! Γιατί! Για να με κάνεις να υποφέρω! Μιλά διορθώνονται όμως. Εσύ γέννησες με εγώ να σε σκοτώσω. Αφήστε με, ξανά γίνα 15 χρονών. Ρε Αντρέα μου, δεν καταλαβαίνεις ότι ανησύχησα πάρα πολύ. Χτύπησε το τηλέφωνο, μίλησε και σηκώθηκες και έφυγες τρέχοντας σαν τον πελό. Καλά έκανα. Τέλος πάντων, δεν πάει καμιά πόρτα. Η Αλεξάνδρα σπαράζει, χάλια, η κόρη της είναι εξαφανισμένη ακόμα. Μην πας να τη συμπαρασταθείς λίγο. Εντάξει, Αντρέα μου, θα πάω. Ό,τι θες εσύ, αγόρι. Έλα, μπορείς να μιλήσεις. Ναι. Μήπως σε χτύπησες? Όχι. Αλλά είπε πολλά σκληρά πράγματα. Είδα χειρότερο αν και που ήταν με χτυπούσε. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Πιάσ' το μωρό και φύγε τώρα που είσαι μέσα. Ακούεις? Εγίνονται τούτα, Αντρέα. Και ο Αγρέα μου μίλησε ποτέ όσα χρόνια είμαστε μαζί. Γυρίζει το μάτι του, ξεπερνά τα όρια του λογικού μπροστά στον κίνδυνο να χάσει το μωρό, γίνεται επικίνδυνος. Πιάσ' το μωρό και να δάμε. Και θα πάρεις σε ένα δικηγόρο να βγάλεις διαζύγιο σήμερα κιόλας. Είσαι φοβισμένη, δε μωρό μου. Ακούω σε. Καταλάβω τον τόνο που μιλάς.
Όχι, δεν είμαι φοβισμένη. Αναστατωμένη είμαι. Εμίλησαν μου τόσο προσβλητικά και μόλις ευκήγαινε έξω όταν μου κάτω η κόμενα τους έκαναν τους σκηνές της λοδιπίας. Εν το φοβούμαι, Ανδρέα. Άσε να ηρεμήσω λίγο τα πράγματα και να σε πάρω εγώ τηλέφωνο μόλις μπορώ. Και τι του είπες εσύ? Είπα του δει σε μέναν εκδιασμένη παίρνω. Εφάτσισα την πόρτα τζέφια. Να μη μάνα μου. Μπαίνα μπροστά για το θέμα να. Μιλούμε μετά έτσι. Μάλιστα. Πολλά ωραία. Ήρθες να του τα προλάβεις. Άσε τα φίλε μου να του τα πω εγώ. Πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Πρόσεξε αλήθεια μην ξαναδιανοηθείς. Να πλησιάσεις τη γυναίκα μου και το μωρό μου. Γιατί θα σε βρουν μεταξούμενο ειδική σου. Άκουσε, τι να μιλήσω. Γιατί να μιλήσω. Και να ανοίξω το στόμα μου. Ένα τα πουλά. Ακούεις.